Τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι η επικεφαλής της παράταξης με επιξίδα τον πολίτη του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλίνης, είναι η κυρία Ερυφύλη Χιωτέλη. Καλημέρα κυρία Χιωτέλη, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Χατζηγεωργίου, καλημέρα σε όλους σας. Να πούμε και χρόνια πολλά για χθες, ήταν η μέρα της εθνικής μας επετείου. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να γιορτάσουμε αυτή την επέτειο. Να την τιμήσουμε όπως της άξιζε. Με τον τρόπο που θαύμωζε, ναι. Και στα σχολεία το κλίμα ήταν λίγο θλιβερό. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε με τα παιδιά όσα θα θέλαμε να κάνουμε για να εμβαθύνουμε σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας μας. Δυστυχώς. Και αυτή η στιγμή της ιστορίας μας εντελώς τυχαία έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία και για το νησί μας. Σε μια περίεργη συγκυρία, γιατί εκτός από το ζήτημα της πανδημίας, το οποίο βέβαια κυριαρχεί και αφορά την υγεία μας και είναι πάνω απ' όλα υγεία όπως όλοι γνωρίζουμε, έρχεται παράλληλα και με το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο ταλανίζει το νησί μας, τα νησιά του Βορειοαγίου τα τελευταία χρόνια, τα ξέρετε, να μην τα ξαναλέμε. Ναι, είχαμε και μία συζήτηση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το βράδυ διαδικτυακά. Την παρακολούθησε πολλοίς κόσμος νομίζω μέσα από το YouTube. Στη συζήτηση αυτή η Δημοτική Αρχή έβαλε το θέμα του Συμφώνου Μετανάστευσης και ζήτησε από το Σώμα, από τους Δημοτικούς Συμβούλους δηλαδή, να ψηφίσουν το ψήφισμα και την πρόταση τέλος πάντων της Δημοτικής Αρχής. Επικράτησε ένα έντονο, τεταμένο κλίμα σε κάποια στιγμή της συζήτησης, κύριε Χιωτέλη. Δεχτήκατε κι εσείς κάποιες έτσι επιθέσεις? Δεν θέλω να πω αυτή τη λέξη, θα πω ότι υπήρχε ένας έντονος διάλογος, ας πούμε, έτσι. Θα την πω εγώ, μη στεναχωριέστε. Τι γίνεται, καταρχήν τι απόφαση ελήφθη τελικά την Δευτέρα, τι είπατε? Όλη η ιστορία ξεκίνησε από το ότι η Δημοτική Αρχή έφερε ένα ψήφισμα με το οποίο καταδικάζεται το σύμφωνο το οποίο είναι σε διαδικασία συζήτησης και διαβούλευσης, νομίζω, αυτή την περίοδο. Διαβούλευσης, ναι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφωνία μας, αρκετών παρατάξεων, όχι μόνο της Πηξίδας, ήταν ότι εμείς είχαμε καταθέσει πολύ νωρίτερα μία πρόταση, 11 δημοτικοί σύμβουλοι, αυτή που είχαμε καταθέσει και την προηγούμενη φορά, της επανεκκίνησης, της λαϊκής συσπήρωσης, ο κύριος Ανδριώτης και η κυρία Κοχλάκα και η Πηξίδα, με την οποία ζητούσαμε να γίνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με δύο θέματα. Το ένα θέμα ήταν να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο για αν δέχεται, δηλαδή για το αν δέχεται να γίνει η νέα δομή των 5.000 ατόμων στη θέση βάστρια, γιατί τώρα πια η θέση έγινε συγκεκριμένη, δημοσιεύτηκε και αποδείχθηκε ότι ο κύριος Μεταράκης και ο κύριος Κίδελης μας έλεγαν ψέματα που έλεγαν ότι δεν ξέρουν τη θέση. Με σκοπό να μην ψηφίσει ο κύριος Κόμλος στην προηγούμενη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα πια αυτό δεν μπορούν να το επικαλεστούν. Άρα το θέμα μας είναι η τοποθέτηση για τη συγκεκριμένη θέση. Και το δεύτερο θέμα που βάζαμε ήταν να συζητηθεί το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς αυτό το είχαμε καταθέσει και είναι υποχρεωμένο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε 6 εργάσιμες μέρες να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο με αυτά τα θέματα. Ναι, δηλαδή άρα το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με λίγα λόγια. Ναι, εντάξει, δεν θα κολλήσουμε στη μία-δύο μέρες, αλλά δεν μπορεί να πάει πέρα από την επόμενη εβδομάδα. Και εμείς γιατί το κάναμε αυτό, κυρία Χατζηγεωργίου? Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε, θα το πω, την υποκριτική στάση και θέση μιας δημοτικής αρχής, η οποία θέλει να καταδικάσει το σύμφωνο, αλλά η οποία δέχεται να δημιουργήσει το κιτ, το οποίο είναι μέρος αυτού του συμφώνου. Δηλαδή το σύμφωνο αυτό λέει ότι στις νησιωτικές περιοχές, στις χώρες υποδοχής, πρώτης υποδοχής των προσφύγων και μεταναστών θα δημιουργηθούν κιτ, τα οποία όπως θα συζητήσουμε φαντάζομαι και παρακάτω, θα τελούν υπό ένα ειδικό καθεστώς. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν από τη μια να δέχεσαι, είναι η μόνη δημοτική αρχή που έχει ψηφίσει και έχει δεχτεί αυτό το πράγμα. Απ' τη μία να δέχεσαι τη δημιουργία μιας τέτοιας δομής
και δεν είναι εκεί την δομή, και απ' την άλλη να θες να καταψηφίσεις το σύμφωνο που προβλέπει τη δημιουργία τέτοιων δομών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εξαρτώνται αυτό, αυτά τα δύο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτά τα δύο, δηλαδή, κατά την άποψή σας και την άποψη της παράταξής σας και άλλων παρατάξεων, βεβαίως, συνδέονται. Δηλαδή, η δομή συνδέεται άμεσα με το σύμφωνο μετανάστευσης, και να έρθουμε λίγο εδώ να μας πείτε από πού βγαίνει το συμπέρασμα ότι γκριζάρονται τα νησιά μας αν υπάρχει τέτοια δομή και υπάρχει και η διαδικασία απόδοσης ασύλου. Δηλαδή, λίγο να το δούμε πιο αναλυτικά για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, δηλαδή από πού και ως πού γκριζάρονται τα νησιά μας. Γιατί έχουμε κόσμο που δεν έχει διαβάσει το σύμφωνο, το σύμφωνο αυτό, και είναι και μεγάλο σύμφωνο. Ναι, κάποια πράγματα να τα διαβάσουμε και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί τα πράγματα δεν φαίνεται να πάνε καλά. Να πούμε ότι όλη η διαδικασία ξεκίνησε όλα αυτά τα χρόνια, τι λέμε, τι φταίει. Φταίει κυρίως το σύμφωνο του Δουβλίνου, το οποίο προέβλεπε και χρέωνε όλη την ευθύνη στις χώρες πρώτης υποδοχής. Αυτό το σύμφωνο και αυτή η διαδικασία δημιούργησε την κατάσταση που ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, μαζί και με τη στάση της Τουρκίας, που δεν, όπως αυτή απέρεε από τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ναι. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Περιμένοντας να κατατεθεί λοιπόν ένα σύμφωνο που θα ακύρωνε τις αρνητικές αυτές προβλέψεις της Συμφωνίας του Δουβλίνου και θα έβαζε στο τραπέζι την αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών χωρών και την ισοκατανομή σε όλη την Ευρώπη, αλλά και ένα σταθερό μηχανισμό καταγραφής και ισοκατανομής σε όλες τις χώρες των προσφύγων. Αντί λοιπόν να δούμε ένα τέτοιο σύμφωνο, στο οποίο θα συμφωνούν όλοι το πώς θα γίνει τη διαχείριση, βλέπουμε να έρχεται ένα σύμφωνο το οποίο πάλι αφήνει στην ευθύνη των πρώτων χωρών εισδοχής, δηλαδή της Ελλάδας, της Ιταλίας και των χωρών της Μεσογείου, και όσον αφορά τα νησιά μας, mm-hmm, και στον πρώτο τόπο εισδοχής. Δηλαδή σε εμάς, εδώ, σύνορα, στη Λέσβο, δηλαδή, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Κόρ. Ναι, στα σύνορα ακριβώς, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και σύνορα της Ελλάδας, mm-hmm, αυτή τη στιγμή γι' αυτά μιλάμε εμείς εδώ, να αφήνει την ευθύνη σε αυτό εδώ το σημείο. Mm-hmm. Επειδή υπάρχουν κάποιες προβλέψεις μέσα σε αυτό το σύμφωνο που δεν είναι όλες γραμμένες, κυρία Χατζηγεωργίου, στο σύμφωνο, αλλά υπάρχει και ένας άλλος φάκελος που συνοδεύει το σύμφωνο, για τον οποίο δεν γίνεται συζήτηση, ναι, όπου εκεί μέσα υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις που γκριζάρουν τις γκρίζες ζώνες και δημιουργούν τις γκρίζες ζώνες. Τι λένε δηλαδή αυτές οι προβλέψεις? Είναι στα ψηλά γράμματα, με λίγα λόγια, που λέμε. Γιατί, ναι, πώς το έλεγε... δεν το θυμάμαι τώρα, στις σημειώσεις κρύβεται, ναι, ο διάβολος, κάπως έτσι, στα ψηλά γράμματα, κάπως έτσι. Μπορεί και να νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει. Τι λένε λοιπόν αυτές οι σημειώσεις? Ακούστε λοιπόν να δείτε, ναι, τι είναι αυτό που καθιστά γκρίζα ζώνη το σημείο στο οποίο θα βρίσκονται πρόσφυγες. Ναι. Η αλληλεγγύη υποχρεωτική είναι... προβλέπεται και έχει ψηφιστεί και περιέχεται στις πιο σκληρές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Επίσης, η ελεύθερη διακίνηση των προσφύγων και η προστασία τους επίσης προβλέπεται στις πιο σκληρές συνθήκες τις οποίες έχει ψηφίσει, συνυπογράψει και δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να τις καταπατήσει αυτές στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό προχωράει στη δημιουργία ενός ειδικού καθεστώτος εκεί όπου θα υπάρχουν κιτ. Α, δηλαδή εκεί εδώ λοιπόν δεν είναι έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι? Δεν το λέει έτσι, αλλά πείτε μου εσείς τώρα, αν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει υποχρεωτική αλληλεγγύη, ναι, αλλά για τους πρόσφυγες που θα βρίσκονται στο κιτ της Μυτιλίνης, στη δομή της Μυτιλίνης. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Τι καταλαβαίνει δηλαδή, κανείς? Δηλαδή αυτοί οι πρόσφυγες, ναι, δεν θα μπορούν, θα ζητήσουν άσυλο εδώ όταν θα έρθουν και θα πούνε εγώ θέλω να πάω στη Γερμανία, ναι, θέλω να πάω στην Αυστρία, θέλω να πάω στη Γαλλία. Όμως λέει ο υποφάκελος μέσα ότι αυτό κάθε κράτος μέλος που θα το απευθυνθεί το αίτημα από την Ελλάδα και από τη Λέσβο έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί 29 πιθανές εξαιρέσεις. Και αυτές οι εξαιρέσεις
μπορούν να ονομάζονται όταν το κράτος περιγράφονται με τον όρο ότι αν το κράτος στελεί σε κατάσταση κρίσης, τι είναι αυτή η κρίση, ποιος θα επιβεβαιώνει ότι η Γαλλία έχει κρίση ή για λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι δεν διευκρινίζονται ποιοι είναι. Τότε λοιπόν αυτό το κράτος θα απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα λέει, παιδιά, εγώ βρίσκομαι σε κατάσταση ανωτέρας βίας, γι' αυτό και αυτό και αυτό το λόγο. Ο καθένας ό,τι θέλει θα λέει γι' αυτό. Ένωσης, ναι. Θα λέει, δίκιο έχεις, άρα παιδιά κρατήστε τους πρόσφυγες όλους στις δομές που έχουν δημιουργηθεί στα σύνορα. Επίσης, προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που του απευθύνεται αίτηση ασύλου, λέμε για αυτούς που τη δικαιούνται τώρα, έτσι. Ναι. Δεν είναι υποχρεωμένο, έχει εθελοντική αλληλεγγύη, όχι υποχρεωτική. Δεν είναι υποχρεωμένο να δείξει αλληλεγγύη στον πρόσφυγα που βρίσκεται στη Λέσβο, στη συγκεκριμένη δομή. Μπορεί, ανταυτού, να πληρώσει ένα ποσό προς την Ελλάδα για να βγάλει την υποχρέωση. Δηλαδή η Αυστρία δεν θέλει, ας πούμε, πρόσφυγες από μάλιστα, τη Λέσβο, και μας θα θέλει, δίνει λέει, 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Και αυτό είναι νόμιμο για τους αιτούντες άσυλο, αυτούς που βρίσκονται μέσα στη δομή, στη Λέσβο, στοιχείο, στη Σάμο. Μάλιστα. Αυτά όλα όμως δεν είναι νόμιμα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να γίνουν. Το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν τα επιτρέπει και τα εθνικά δίκαια έχουν προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο και όλοι ξέρουμε ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει των εθνικών δικαίων. Άρα λοιπόν, αυτό που εφαρμόζεται στην Ευρώπη δεν θα εφαρμόζεται στις περιοχές όπου θα υπάρχουν πρόσφυγες. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παίρνουν πρόσφυγες οι ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και αυτούς που θα δικαιούνται άσυλο. Δεν θα γίνεται με την εγκατάσταση, δηλαδή, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μόνο όταν θέλουν, όποτε θέλουν, όσους θέλουν. Και αν θέλουν. Και αν θέλουν. Και έρχεται τώρα το ερώτημα, όταν άλλα ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα στους τόπους που φιλοξενούνται πρόσφυγες, έχουμε ή δεν έχουμε έδαφος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει άλλο νομικό καθεστώς, άρα είναι γκρίζα ζώνη? Νομίζω ότι το εξηγήσατε επαρκώς, κύριε Χιουτέλη, και το καταλάβαμε απόλυτα και εγώ το κατάλαβα, δηλαδή έτσι όπως το θέσατε, και οι ακροατές μας, υποθέτω. Και τέτοια υπάρχουν πολλά σημεία. Εγώ σας έδωσα δύο παραδείγματα. Υπάρχουν και άλλα σημεία τέτοια. Ας μείνουμε σε αυτά. Αυτά όλα τα είπατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξ όσων παρακολούθησα τη συζήτηση. Ποια ήταν η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής σε όλα αυτά? Βέβαια, να πούμε εδώ, για να μην αδικήσουμε και κανέναν, ότι και η πρόταση, το ψήφισμα που πρότεινε η Δημοτική Αρχή ήταν κατά του συμφώνου μετανάστευσης και το έλεγε ξεκάθαρα κιόλας ο Δήμαρχος ότι δεν δεχόμαστε τον γκριζάρισμα των νησιών μας. Άρα και η Δημοτική Αρχή εντόπισε αυτές τις γκρίζες, τα γκρίζα σημεία που εντοπίσατε κι εσείς. Κοιτάξτε, τώρα για τις δηλώσεις του Δημάρχου δεν θέλω να σταθώ, αλλά δεν γίνεται, υπάρχει μια πρόκληση σε όλο αυτό. Ναι, δηλαδή τι απάντηση πήρατε, αυτό θέλω να μάθω. Ο Δήμαρχος και πριν από κάνα χρόνο δήλωνε ότι δεν θέλει και καμιά, δεν θα δεχτεί καμιά δομή στο έδαφος της Λέσβου, έτσι. Απλά μετά είπε ότι άλλαξαν οι συνθήκες. Δηλώνει ότι είναι ενάντια στο σύμφωνο. Okay. Εγώ το δέχομαι ότι είναι ενάντια στο σύμφωνο, αλλά ξέρετε, όταν έρχονται οι πράξεις μας και αναιρούν τα λόγια μας, οι δηλώσεις είναι τσάμπα, κύριε Χατζηγεωργίου, δεν στοιχίζουν τίποτα. Όταν από τη μια μεριά δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι και από την άλλη μεριά στρώνουμε το χαλί για να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση στο νησί, να μου επιτρέψετε να μην το θεωρήσω ειλικρινές αυτό. Όσον αφορά αυτά που έλεγε το ψήφισμα μέσα, δεν υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες πραγματικά. Δηλαδή θα μπορούσαν, αν ήθελε, θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να πάμε στην επόμενη συνεδρίαση να καταθέσουμε όλοι μαζί από κοινού ένα ψήφισμα, αλλά ούτε αυτό θα ήταν αρκετό τη στιγμή που η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να δέχεται τη δημιουργία νέας δομής στη Λέσβο, γιατί το ένα αναιρεί το άλλο. Ναι. Μάλιστα. Αυτή ήταν η διαφωνία μας. Η επίθεση που δεχτήκαμε βεβαίως και από τον κύριο Κίτελη και από τον κύριο Μαμάκο, θα την συμπεριλάβω στα νέα ήθη και που εγκαθιδρύονται στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου,
Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω την αίσθηση και δεν θα αλλάξει αυτή η αίσθηση ότι είμαστε σε δημοκρατία, ότι όπως η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να βγάζει ανακοινώσεις και να λέει ότι τηρήσαν υπεύθυνη στάση και πήραν την πολιτική ευθύνη και να στέκονται απέναντι σε όλους εμάς τους λαϊκιστές που θέλουμε να επιβιώσουμε πολιτικά, γι' αυτό παίρνουμε αυτή τη θέση και να μας κατακρίνουν γι' αυτό, για τον ίδιο λόγο και κάνοντας χρήση των ίδιων δικαιωμάτων, έχουμε και εμείς ως παράταξη το δικαίωμα να τοποθετούμαστε πάνω σε αυτή την απόφαση. Και η τοποθέτησή μας που δόθηκε στη δημοσιότητα και για την οποία 4-5 δημοτικοί σύμβουλοι χτες μας κούνησαν το δάχτυλο ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα μας κόψουν τα πόδια και θα μας πουν και θα μας κάνουν και θα μας δείξουν. Θέλω να σας πω ότι είχε δύο πολύ ευγενικές παραγράφους που ήταν δύο ερωτήματα. Οι Ευρωπαίοι κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς τι κάνουμε? Βάζουμε τα χέρια μας, κύριε Δήμαρχε και 16 συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου, που αποδεχτήκατε τη δημιουργία μιας μεγάλης δομής φιλοξενίας στο Δήμο μας, και βγάζουμε τα μάτια μας. Καταλαβαίνετε πως η ύπαρξη μιας τέτοιας δομής μας βάζει στο χάρτη των γκρίζων ζωνών. Πόσο μάλλον όταν είμαστε η μόνη συνοριακή περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το έχει αποδεχτεί. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε σε τι περιπέτειες πάτε να βάλετε τον τόπο και πόσο καταστροφικό είναι αυτό. Σας ζητούμε όσο είναι καιρός να αλλάξετε τη στάση σας. Τι περιμένετε από το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο? Ναι, θέλω να πω, δεν κατάλαβα. Έπρεπε να πάρω την άδεια του, κυρίου Μαμάκου και του κυρίου Κίτελη για να κάνουμε αυτή τη δήλωση. Να συμμαζευτούμε λίγο. Η κριτική είναι κριτική, οι χαρακτηρισμοί είναι χαρακτηρισμοί. Εμείς χαρακτηρισμούς δεν χρησιμοποιούμε, κριτική όμως θα κάνουμε, να το πάρουν απόφαση και να αρχίσουν να συμβιβάζονται με αυτή την κατάσταση, γιατί είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Πείτε μου. Ήθελα να σας ρωτήσω. Σαν επίλογο της συζήτησής μας, τι περιμένετε στην συνεδρία που θα γίνει από Δευτέρα, Τρίτη, όποτε γίνει τέλος πάντων? Λοιπόν, περιμένουμε μια άλλη απόφαση. Περιμένετε ότι κάποιος από τους 16, είτε από τη Δημοτική Αρχή, είτε από την αντιπολίτευση που ψήφισαν υπέρ της νέας δομής τον προηγούμενη, ότι θα αλλάξει γνώμη? Τι περιμένετε ακριβώς? Λοιπόν, εμείς το πρώτο που περιμένουμε και θέλουμε είναι να γίνει μια διεξοδική συζήτηση για το σύμφωνο, έτσι ώστε ο λεσβιακός λαός που θα παρακολουθεί αυτή τη συνεδρίαση να αποκτήσει πλήρη άποψη, δική του γνώμη, ακούγοντας όλες τις απόψεις. Αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε εμείς ως ειδικοί που ξέρουμε και ο λεσβιακός λαός να μην ξέρει. Ο λεσβιακός λαός θα ακούσει όλες τις απόψεις και εκείνος θα κρίνει ποιος του λέει την αλήθεια, ποιος του λέει ψέματα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που περιμένουμε είναι να συζητήσουμε, ξέρουμε κυρία Χατζηγεωργίου, ότι υπάρχουν, η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή έχει την πλειοψηφία της μίας ψήφου. Ναι. Ξέρουμε ότι ακόμα και αν δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αν ψηφίσει ο κύριος Κόμλος, θα έχουμε μια ισοψηφία και σε αυτή την περίπτωση πιθανόν, όχι πιθανόν, κάπως έτσι γίνεται, δεν είμαι και νομικός, αλλά νομίζω ότι αυτό ισχύει, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ναι, μετράει διπλά. Αυτό ναι. Αν θέλετε, ναι, είναι το τυπικό της διαδικασίας, αλλά είναι αυτό που βγάζει και το τυπικό αποτέλεσμα. Γιατί τυπικό είναι το αποτέλεσμα, με την ουσία ότι δεν αντικαταπτρίζει αυτή τη στιγμή την επιθυμία του λεσβιακού λαού. Ναι. Και αυτό φάνηκε, καταγράφηκε με 500 τρόπους όλο το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Όμως εμείς θέλουμε να δώσουμε ακόμα μία ευκαιρία στους συναδέλφους μας που τώρα πια ξέρουν που είναι η θέση που θα γίνει, που τώρα πια βλέπουν τα νέα δεδομένα και το τι προβλέπει το σύμφωνο. Να αλλάξουν γνώμη δηλαδή, αν το επιθυμούν. Να μετρήσουν ακριβώς αυτό το πράγμα, τη σοβαρότητα της κατάστασης και να μην διευκολύνουν την Ευρώπη να μας μετατρέψει σε φυλακή ανθρώπων ταλαιπωρημένων, να μας κάνει μεγάλα στρατόπεδα συγκέντρωσης τέτοιων ανθρώπων εδώ. Να μην επιτρέψουν στην Ευρώπη να φυλάει τα νότα της, να κάνει την ομάδα των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι δεν θα δέχονται καμία ενόχληση, δεν θα σηκώνουν κανένα βάρος, η ενόχληση σε εισαγωγικά, γιατί η προστασία των προσφύγων είναι υποχρέωση, δεν είναι ενόχληση, να μην σηκώνουν το βάρος που τους αναλογεί και να μας πετάνε σαν να είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας μερικά εκατομμύρια
για να καταστρέφουμε τον τόπο μας. Νομίζω ότι κανένας από τους 16 συμβούλους που ψήφισαν την έγκριση της δημιουργίας δομής στη Λέσβο δεν θέλει κάτι τέτοιο. Και θέλουμε πραγματικά να το ξανασκεφτούν και πραγματικά να κάνουν αυτό που κατά την άποψή μας είναι χρήσιμο αυτή τη στιγμή, χρήσιμο για τον τόπο μας. Το προσφυγικό, το έχω πει και άλλη φορά, είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο παίχτηκαν πολλά πολιτικά παιχνίδια. Αποδείχτηκε στην πορεία πόσο ψεύτικα ήταν τα διλήμματα που έμπαιναν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι η ώρα όμορφα, νυφάλια, με ευθύνη απέναντι στους πολίτες του τόπου μας και ευθύνη και απέναντι στους πρόσφυγες και σε αυτό που σημαίνει προσφυγιά και στα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, να σταθούμε, να αγωνιστούμε, να παλέψουμε, να γίνει το σωστό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Χατζηγεωργίου, ξέρει ποιο είναι το σωστό. Γι' αυτό η κυρία Γιόχανσον στην ανακοίνωσή της μιλάει για ανοιχτά κέντρα, μιλάει για ένταξη προσφύγων. Μιλάει για δικαιώματα προσφύγων, μιλάει για εκπαίδευση προσφύγων. Δεν θα μπορούσε να πει. Η κυρία Γιόχανσον, νομίζω ότι εκπροσωπεί την Ευρώπη. Δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Η κυρία Γιόχανσον ξέρει ότι αυτό έχει ψηφίσει η Ευρώπη. Αλλά επειδή αυτό τους δημιουργεί υποχρεώσεις και σε αυτή τη φάση βρήκανε άλλη λύση, εύκολη λύση, να τα φορτώσουν λοιπόν στις περιοχές που είναι στα σύνορα και να αποποιηθούν των ευθυνών τους. Και σε αυτές τις περιοχές μπορούν να εφαρμόζουν άλλα από αυτά που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το γκριζάρισμα λοιπόν. Μάλιστα. Κυρία Χιωτέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα με τη νέα συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.